Καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα. Κύριε Κατηφέη, θα ήθελα την δική σας οπτική γωνία. Πώς βιώσατε εσείς την καραντίνα number 2 με τα κλειστά γυμνάσια ηλίκια, τα ανοιχτά δημοτικά και αν συμφωνείτε τώρα με το κλείσιμο και των δημοτικών? Κοιτάτε, νομίζουμε ότι το κλείσιμο πρώτα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και από τη Δευτέρα και της πρωτοβάθμιας αποδεικνύει πραγματικά αυτό για το οποίο χιλιάδες γονείς μέσα από τους συλλόγους γονέων, οι ίδιοι μαθητές με τις κινητοποιήσεις τους αλλά και οι εκπαιδευτικοί φώναζαν όλους τους προηγούμενους μήνες ότι η κυβέρνηση πρέπει να πάρει μέτρα για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων, μέτρα για την υγιεινή και την ασφάλεια των παιδιών, μέτρα για την ισότιμη εκπαίδευση. Και το λέμε αυτό με την έννοια ότι πραγματικά ακόμα και τώρα που έχουν κλείσει τα σχολεία, που είναι μια δύσκολη κατάσταση, γιατί διαμορφώνονται πολύ περισσότερα προβλήματα στην μορφωτική διαδικασία των παιδιών, η κυβέρνηση πρέπει να λάβει μέτρα για το ασφαλές άνοιγμα όταν θα ξανανοίξουν τα σχολεία. Αυτό νομίζουμε ότι είναι ένα... Ποια είναι αυτά τα μέτρα, κύριε Κατηφέ? Καταρχάς, το ζήτημα της μείωσης των μαθητών ανά τμήμα. Ξέρετε, αυτό δεν είναι ακριβώς μέτρο. Έχει να κάνει και με τις πραγματικές δυνατότητες. Αν έχεις αίθουσες, αν έχεις δασκάλους. Και επειδή πατάμε στην πραγματικότητα και με τα στοιχεία που υπάρχουν, φαίνεται ότι σήμερα, για παράδειγμα, το 41% των μαθητών της Αττικής θα μπορούσε να είναι σε τμήματα με λιγότερους μαθητές αν αξιοποιούνταν οι αίθουσες, οι κενές που υπάρχουν στα σχολεία τους. Επίσης, πάνω από 2.000 σχολεία έχουν κλείσει την τελευταία δεκαετία στη χώρα μας, που θεωρούμε ότι σε αυτές τις ειδικές συνθήκες πρέπει να αξιοποιηθούν. Αλλά πολύ σωστά είπατε ότι εδώ πέρα στην εξίσωση μπαίνει και το ζήτημα του διορισμού των εκπαιδευτικών. Άρα ζητάμε και διορισμό εκπαιδευτικών, ζητάμε μέσα ατομικής προστασίας για τους μαθητές, για να μην ξεχνιόμαστε. Οι δύο μάσκες που θα έδινε το κράτος στους μαθητές, που τελικά έγινε μία και αυτή η μία ήταν ακατάλληλη, ακόμα έρχονται στα σχολεία. Που αυτό σημαίνει ότι για 2,5 μήνες που λειτουργούν τα σχολεία, οι γονείς έχουν βάλει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για μέσα ατομικής προστασίας. Όπως για παράδειγμα για τη μάσκα. Ζητάμε μαζικά δωρεάν τεστ στους μαθητές. Ξέρετε, τα σχολεία μπορεί να έκλεισαν σήμερα με ένα γενικό και κάθετο τρόπο σε όλη τη χώρα, αλλά όλο το προηγούμενο διάστημα χιλιάδες τμήματα εκπεριτροπής κλείνουν λόγω κρουσμάτων. Και είναι χιλιάδες οι γονείς που στα τμήματα που κλείνουν χρυσοπληρώνουν τα τεστ σε ιδιωτικά κέντρα. Για παράδειγμα, εμείς διεκδικούμε το τεστ, ειδικά στους μαθητές, να συνταγογραφείται, να γράφεται. Εδώ έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Δεν είναι δυνατόν τέτοιες έκτακτες καταστάσεις το κόστος να πηγαίνει στα νοικοκυριά. Εδώ πρέπει να δείξουμε όλη την αλληλεγγύη μας. Παρακαλώ. Ναι, επίσης είναι σημαντικό το ζήτημα ότι τώρα με κλειστά σχολεία και τώρα πρέπει να πάρθουν μέτρα, γιατί ξέρετε, τα κλειστά σχολεία επιτείνουν την ανισότιμη εκπαίδευση. Αυτό φάνηκε πέρσι με πάνω από 300.000 μαθητές που όταν έκλεισαν τα σχολεία δεν συμμετείχαν καθόλου στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό φαίνεται και ήδη τώρα από την πρώτη εβδομάδα στη δευτεροβάθμια με χιλιάδες μαθητές όπου δεν μπορούν να συμμετέχουν είτε για αντικειμενικούς λόγους δεν έχουν τα μέσα, τα ηλεκτρονικά, είτε και για πραγματικούς λόγους, αν το θέλετε, φανταστείτε μια οικογένεια με 2 ή 3 μαθητές και έναν γονέα να δουλεύει τηλεργασία. Και πόσα μέσα πρέπει να έχουν και τι συνδέσεις ίντερνετ, όλα αυτά τα προβλήματα δηλαδή που διαμορφώνονται. Άρα θεωρούμε ότι είναι ευθύνη της κυβέρνησης να δώσει μέσα για τους μαθητές για να μπορούν να συμμετέχουν. Επίσης, πρέπει εδώ να διαφωνήσω μέτρα. Λίγο έτσι για να κάνουμε και διάλογο. Δηλαδή, το να έχουμε μία σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι μας πρέπει να μας το δώσει η κυβέρνηση επειδή έχουμε μαθητή, πρέπει να βρούμε ένα άλλοτι για το αυτονόητο. Όλοι έχουν μία σύνδεση ίντερνετ. Σέβομαι ότι κάποιοι πολύ φτωχοί πρέπει να τύχουν βοήθειας. Αλλά η συντηρητική πλειοψηφία ένα ίντερνετ το έχει. Ξέρετε, μην φτάσουμε στο άλλο άκρο να θέλουμε το κράτος μαμά, μπαμπά να μας τα κάνει όλα, γιατί δεν θα είναι καλό. Δηλαδή, θα το εκμεταλλευτούν ανάποδα. Κοιτάτε να δείτε, δεν ξέρω τι εικόνα έχετε εσείς, αλλά η εικόνα που μαζεύουμε εμείς από όλη τη χώρα, γιατί ξέρετε δεν είναι μόνο τι μπορεί να συμβαίνει στα μεγάλα αστικά κέντρα. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι στον Άγιο Κήρυκο της Ικαρίας,
σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν εχθές και ο Σύλλογος Γονέων. Εντάξει, τώρα ο Άγιος Κήρυκος της Ικαρίας, μιλάμε για 50 ανθρώπους. Μπορούμε να τους κάνουμε ό,τι θέλετε εκεί πέρα. Να κάνουμε και δορυφορικό ίντερνετ, συμφωνώ. Τώρα όμως, ξέρετε. Αφήστε λίγο να ολοκληρώσω. Ξέρετε, ναι, είναι σημαντικό το στοιχείο ότι εκεί πέρα ένας στους τρεις μαθητές δεν έχει πρόσβαση. Γιατί δεν έχει τα ηλεκτρονικά μέσα ή γιατί δεν έχει σύνδεση. Μπορούμε πολύ εύκολα σε αυτούς να δώσουμε ό,τι θέλουμε. Απλώς, ναι, ναι, άρα, εγώ στη γενίκευση έχω μία. Πώς να το πω, μία διαφωνία. Δηλαδή, όταν. Ναι, ναι. Και εγώ ταξιδεύω σε χωριά, μου αρέσουν κιόλας. Και εγώ δεν είμαι χωριάτης με την κλασική έννοια, είμαι από την επαρχία όμως. Λοιπόν, τώρα σε όποιο χωριό και να έχω πάει, υπολογιστές βλέπω, ίντερνετ βλέπω και τα πιτσιρίκια τα βλέπω με κινητά ακριβότερα από το δικό μου που είμαι και επαγγελματίας. Ωραία. Εμείς, κοιτάτε, δεν λέμε ότι πρέπει σε κάθε σπίτι να μπει η κυβέρνηση και να μοιράσει συνδέσεις ίντερνετ. Εκεί όμως που υπάρχει πρόβλημα. Δεν το συζητάμε απολύτως. Αυτό ακριβώς λέμε. Όπως επίσης. Και μου κάνει εντύπωση που δεν έχει γίνει κιόλας από την προηγούμενη φορά, αν μου λέτε ότι δεν έχει γίνει. Όπως επίσης και τα μέσα τηλεκπαίδευσης. Γιατί κοιτάτε να δείτε. Πολύ πιθανά κάθε σπίτι μπορεί να έχει ένα κινητό ή ένα λάπτοπ που δεν έχουν όλα τα σπίτια, αλλά όταν είναι περισσότεροι οι μαθητές, υπάρχει πρόβλημα. Εκεί λέμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου η κυβέρνηση πρέπει να πέφτει. Έχετε κάνει κάποια λίστα, δεν έχετε στείλει στην κυβέρνηση? Έχετε καταγράψει τα πιο αδύναμα έτσι νοικοκυριά μαθητικά? Αυτό το ξέρουμε ότι υπάρχει, όλη αυτή η διαδικασία έχει γίνει από τους συλλόγους διδασκόντων του κάθε σχολείου. Μάλιστα. Και το στέλνουν στην κεντρική διεύθυνση και το καθεξής. Αυτό ακριβώς. Εμείς έχουμε απευθυνθεί και στην Υπουργό και στον Πρωθυπουργό και από τις αρχές του Οκτώβρη και από τις αρχές του Νοέμβρη, ζητώντας και μέσα ηλεκτρονικής διδασκαλίας, δηλαδή υπολογιστές, τάμπλετ, να δίνονται στα σχολεία και όχι στους μαθητές, στα σχολεία που με ευθύνη του σχολείου θα δανείζεται στο μαθητή και θα επιστρέφει, έτσι, περιουσία του σχολείου θα είναι, όπως επίσης και για τα δωρεάν μαζικά τεστ. Ένα πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι, ξέρετε, ένας μαθητής ο οποίος σήμερα δεν έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει, γιατί δεν έχει το ηλεκτρονικό μέσο, ή όταν είναι δύο μαθητές σε ένα σπίτι, σας λέω το πολύ απλό, που πρέπει παράλληλα να κάνουν, είναι σε διαφορετικό τμήμα, χρεώνεται απουσία. Για μας είναι πολύ σημαντικό το ότι να μην καταγραφούν αυτή την περίοδο οι απουσίες των μαθητών, γιατί δεν είναι εκτός σχολείου με δική τους ευθύνη. Μάλιστα. Όπως και τα ειδικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν και για την ύλη των παιδιών. Και για την ύλη. Κάποια στιγμή θα ξανανοίξουν τα σχολεία. Καταλαβαίνουμε και κατανοούμε όλοι ότι αυτή την περίοδο δεν περπατάει με σωστό τρόπο η μαθητική διαδικασία. Άρα, ενισχυτική διδασκαλία που πρέπει να στηθεί μέσα στα σχολεία αμέσως όταν θα ξανανοίξουν. Άρα, ξέρετε, ξαναμπαίνει στην εξίσωση αυτό το ζήτημα τελικά. Πόσους καθηγητές έχουμε, σε τι σχολεία κάνουν τα παιδιά μας, είναι αυτό το βασικό θέμα. Και για τις άδειες ειδικού σκοπού, βέβαια, έτσι. Mm-hmm. Που ξέρετε ότι χιλιάδες γονείς ήδη από πέρσι που είχαν κλείσει τα σχολεία έχουν εξαντλήσει την κανονική τους άδεια, γιατί έπαιρναν άδεια ειδικού σκοπού και τώρα κάθε τρεις μέρες η τέταρτη θα χρεώνεται στην κανονική άδεια του γονιού. Οι γονείς που την έχουν εξαντλήσει, τι? Ποιος θα κρατάει το παιδί τους κάθε τέταρτη μέρα? Δηλαδή υπάρχουν και τέτοια ζητήματα που θεωρούμε ότι η κυβέρνηση πρέπει και σε αυτή τη φάση με τα κλειστά τα σχολεία πραγματικά να πάρει μέτρα για να στηρίξει την ισότιμη διαδικασία της μόρφωσης των παιδιών μας. Κύριε Καντιφέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Το θέμα της παιδείας είναι εξαιρετικά σημαντικό. Καλή σας μέρα. Κύριε Καλή σας μέρα.